Limit-up χτυπούν τα καύσιμα στο χρηματιστήριο της ακρίβειας, με την κυβέρνηση να ζητά τρόπους να βάλει φρένο στο ράλι των τιμών στην Αντλία. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι αυτά που θα κρίνουν τυχόν νέα μέτρα. Κατά την ώρα, δημοσιονομικό χώρο δεν έχουμε. Αν πέσει η τιμή του αερίου ή αν πάει καλύτερα από ό,τι έχουμε υπολογίσει ο τουρισμός, που φαίνεται ότι θα πάει καλά, ενδεχομένως να δημιουργηθεί στην πορεία. Οτιδήποτε χώρος δημοσιονομικός υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει και σε αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιηθεί. Η κατάσταση στο μέτωπο των καυσίμων παραμένει στο κόκκινο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε την 1η Μαΐου κατά 15 λεπτά. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η βενζίνη ξεπερνά τα 2,4 ευρώ το λίτρο, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα αυξηθεί και άλλο. Το ότι όμως θα σταθεροποιηθεί στα 2,5 ευρώ το λίτρο είναι το πιο πιθανό σενάριο για εμάς. Στα νησιά η βενζίνη φτάνει ακόμα και τα 2,6 ευρώ και μαζί έχουν απογειωθεί και τα μεταφορικά. Πολίτης δηλώνει στην κάμερα του Open πως ταξίδεψε στην Ιταλία φθηνότερα από ό,τι στην Ίσυρο. Πήγα στο Μιλάνο πριν 2 μήνες από Αθήνα, Μιλάνο-Αθήνα και πλήρωσα 13 ευρώ. Ναι. Και στο πλοίο για να πάω Ίσυρο και να ξαναγυρίσω πλήρωσα 150. Το τρένο των ανατιμήσεων περιορίζει τις μετακινήσεις των καταναλωτών. Πέρσι το Μάιο, με τη μέση τιμή στα 1,61 ευρώ το λίτρο, ένα μέσο αυτοκίνητο γέμιζε με περίπου 80 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, με τη μέση τιμή στα 2,243 ευρώ το λίτρο, χρειάζεται περίπου 112 ευρώ. Ενώ αν φτάσει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη, θα χρειάζεται 125 ευρώ. Με 100 ευρώ δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ. Θέλει περισσότερα χρήματα. Η διαφορά είναι μεγαλύτερη σε επαγγελματικά οχήματα με μεγαλύτερα ρεζερβουάρ. Πόσο γεμίζατε πέρσι και πόσο γεμίζει φέτος αντίστοιχα? 100 ευρώ διαφορά. Για να το μπορέσει να το φορτώσει. 100 ευρώ διαφορά. Χώρες όπως η Γερμανία και η Κύπρος έριξαν την τιμή των καυσίμων, μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Η Ελλάδα με 0,7 ευρώ το λίτρο έχει τον τέταρτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Κύπρος μετά τη μείωση τον μικρότερο με 0,36 ευρώ το λίτρο.